Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι συμβαίνει με την παγκόσμια οικονομία, πάντα από το πρίσμα της ναυτιλίας. Δίπλα μου ο κύριος Γιώργος Λογοθέτης, οικονομικός διευθυντής της George Mundreas. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό που λέμε μέσα από το SBC εμείς συνεχώς είναι ότι περιμένουμε και το πότε θα αυξήσει η Fed τα επιτόκια της. Mm-hmm. Και φυσικά τι κινήσεις θα κάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν θα επεκτείνει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του Μάριο Ντράγκη πέραν του Σεπτεμβρίου του 2016, διότι ο πληθωρισμός δεν φαίνεται να αγγίζει το 2%. Και βάζω επίσης και τον παράγοντα Γερμανία, διότι τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που έρχονται από την Γερμανία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Χαίρομαι. Που... Για τη Γερμανία χαίρεστε γενικότερα. Όχι, χαίρομαι που... Εντάξει, είναι οξύμορο αυτό που. Όχι, επειδή υπάρχει ένα κλίμα στην Ελλάδα και αυτό τώρα χαρτολογώ για τη γερμανική οικονομία. Έχετε δίκιο, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά που εν μέρη επιβεβαιώνομαι, γιατί και εγώ θεωρώ και λέω εδώ και τους τελευταίους 2-3 μήνες, και το έχω πει και σε εσάς. Σε εκθέσεις το γράφετε συνεχώς. Ότι δεν βαδίζουμε καλά σαν παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε ότι υπάρχει η λύση δηλαδή της νομισματικής χαλάρωσης από τις μεγάλες χώρες και τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Υλοποιήθηκε, δεν έχει αποδώσει ακόμη. Στην Αμερική, ναι, συζητείται μήπως και για το Δεκέμβριο, άφησε κάποια υπονοούμενα. Δεν ξέρω αν θα γίνει το Δεκέμβριο και δεν έχει σημασία αν θα γίνει το Δεκέμβριο, θα γίνει το Μάρτιο. Δεν είναι αυτή η διαφορά η χρονική που θα κάνει την ουσιαστική διαφορά. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μία. Είναι η ίδια πολιτική σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την ακρίβεια, ακούγεται ότι μάλλον θα αυξήσει περισσότερο. Έτσι, τη χαλάρωση νομισματική. Απ' την άλλη, οι ΗΠΑ κινούνται ακριβώς ανάποδα, πάνε να συσφίξουν την νομισματική της πολιτική. Και ενδεχομένως και άλλες χώρες μπορεί να ακολουθήσουν, όπως και η Αγγλία κάποια στιγμή να αρχίσει να σφίγγει την νομισματική της πολιτική. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μπει στον ίδιο δρόμο μια αντίθετη κατεύθυνση. Δεν νομίζω θα μας οδηγήσει αυτό σε υγιής ανάπτυξη και το 2016. Θα δούμε τριγμούς. Οι πρώτοι θα έρθουν όχι από την νομισματική χαλάρωση της Ευρώπης, αν τη συνεχίσει, αλλά από την σύσφυξη της Αμερικής. Εκεί πέρα θα δημιουργηθούν κάποιοι τριγμοί. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα απορροφηθούν. Τους τριγμούς πάντως θα τους έχουμε. Να βάλουμε λίγο τον παράγοντα Κίνα μέσα, διότι τον αναφέρεται συνέχεια στις σχέσεις εκθέσεις σας και εδώ στο SBC. Είδαμε τον πρόεδρο της Κίνας προημερών να λέει ότι εμείς θα πιάσουμε το στόχο του 7% και για το 2016. Τον τρόπο με τον οποίο φυσικά θα γίνει αυτό. Θα υπάρχει αυτή η σταθερή ανάπτυξη 7% και για τους επόμενους μήνες. Δεν το υπέγραψε ο Κινέζος πρόεδρος, αλλά το κρατάμε, διότι μας έχετε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό που πλέον προωθεί η Κίνα είναι τον εξαγωγικό της χαρακτήρα σε κάποια μεταλλεύματα, αν δεν κάνω λάθος. Και όχι μόνο σε μεταλλεύματα. Γενικά και σε. Φτιάχνει το εμπορικό της ζύγη και σε προϊόντα πετρελαίου. Ναι, θα έλεγα ότι ναι, μεν είναι θέμα στρατηγική σίγουρα, αλλά και. Ενδεχομένως προέκυψε και στην πορεία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι τα εμπορεύματα παγκοσμίως έχουν πέσει σε πολύ χαμηλές τιμές. Την ίδια στιγμή και η Κίνα έχει μπει σε μια πορεία διόρθωσης της οικονομίας της. Δεν αυξάνεται το ΑΕΠ της με το ρυθμό που αυξανόταν στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει ότι η Κίνα, για παράδειγμα, όπως σε μέταλλα, σε iron ore, σε πετρέλαιο, αν δεν έχει αυξήσει, τουλάχιστον είναι στα ίδια επίπεδα οι εισαγωγές της με το 2014. Ενώ παράλληλα όμως η οικονομία έχει μειωθεί. Άρα τι κάνει, κατευθύνει όλο αυτό το πλεώνασμα, δηλαδή παίρνει πετρέλαιο, επεξεργάζεται και εξάγει τα παράγωγα πετρελαίου. Έχει αυξηθεί αυτό πάρα πολύ. Παίρνει αερορών, παράγει σίδηρο, τη στιγμή που η Κίνα, οι ανάγκες σε σίδηρο έχουν μειωθεί. Το εξάγει και έχει δημιουργήσει μάλιστα και πολύ μεγάλο πρόβλημα στον τομέα των διαλύσεων. Δηλαδή τους τελευταίους 4 μήνες η Κίνα ουσιαστικά έχει καταστρέψει τον τομέα των διαλύσεων, γιατί στέλνει στις χώρες Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαδές κτλ. Πολύ φθηνό σίδηρο. Άρα οι διαλύσεις δεν προχωράνε. Ανάφερε στις διαλύσεις των πλοίων. Σωστά, πολύ σωστά. Οπότε βλέπουμε ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Ναι, μεν εξάγει. Τώρα για το θέμα της οικονομίας, αν πάει στο 7%, κοιτάξτε, υπάρχουν αναλυτές, δυτικοί αναλυτές που υπολογίζουν στην πραγματικότητα το 7% είναι 5,5%. Μάλιστα. 7% είναι βάση των στοιχείων που μας δίνει η Κίνα και όχι πραγματικά. Υπάρχουν και άλλοι που είναι και 4. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι με βάση κάποιες παραδοχές που παίρνουν. Εγώ κρατάω σαν κατέρευμα. Βάση, για να έχουμε το σωστό στατιστικό δείγμα, αυτό που λέει η Κίνα. 7%. Γιατί με αυτό θα συγκρίνουμε, όπως και όταν ήταν διψήφια νούμερα, τα νούμερα της Κίνας παίρναμε. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσει το 7 στο τέλος και αν θα κλείσει. Εγώ πιστεύω θα είναι με το 6 μπροστά η ανάπτυξή της.
Λοιπόν, αυτό πάντως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το τι ακριβώς συμβαίνει στην ναυτιλία, διότι το λέμε συνεχώς από εδώ από το SBC, ότι η ναυτιλία είναι ένας καθρέφτης της παγκόσμιας οικονομίας, μεταφέρει εμπορεύματα από τη μία άκρη του πλανήτη έως την άλλη. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή μπορούν να έχουν αλλάξει 20 φορές τα στοιχεία της οικονομίας και παράλληλα δουλεύει πάρα πολύ η ναυτιλία και με αναδυόμενες οικονομίες και αγορές. Που σε περίπτωση, για παράδειγμα, που αυξήσει η Fed τα επιτόκια, οι πρώτες χώρες που πληγούν είναι οι αναδυόμενες οικονομίες. Και άρα και η ναυτιλία. Και άρα και η ναυτιλία. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι οι αναδυόμενες οικονομίες εξάγουν και εμπορεύματα. Έτσι, αλλά και εισάγουν ταυτόχρονα. Λοιπόν, όταν διαταραχτεί η νομισματική ισοτιμία αυτών των οικονομιών, τις αναδυόμενες οικονομίες, που συνδέονται άμεσα με το δολάριο, έτσι, αν αυξηθεί η Fed τα επιτόκια, το δολάριο θα ανατιμηθεί. Οπότε θα είναι πιο ακριβώς ο δανεισμός των χωρών αυτών και σαν κράτη, αλλά και σαν εταιρείες που υπάρχουν σε αναδυόμενες οικονομίες. Οπότε γι' αυτό υπάρχει και μία φοβία ότι με την αύξηση των επιτοκίων ενδεχομένως να δούμε και χρεοκοπίες εταιριών από τις αναδυόμενες οικονομίες λόγω της αλλαγής ισοτιμίας. Πάντως αυτό το κομμάτι νομίζω ότι έχουμε ήδη ούτως ή άλλως κάποιες ανακατατάξεις γενικότερα και λόγω της παγκόσμιας κρίσης και λόγω φυσικά έτσι των αρνητικών προοπτικών που υπάρχουν και για το παγκόσμιο ΕΠ. Να σας ρωτήσω το εξής, γιατί παρακολουθούμε συνεχώς τον λεγόμενο δίκτυο BDI, τον Baltic Dry. Κινείται σε χαμηλά επίπεδα ακόμα, δείχνει αυξητικές τάσεις. Με βάση πάντα και το ιστορικό που έχουμε και τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως είναι η χρονιά που θα δούμε την μην τήρηση της ιστορικότητας, αν θέλετε, του BDI, όπου θέλει το τελευταίο τρίμηνο να παρουσιάζει ανωδική τάση. Όπως παράλληλα, θα είναι και η χρονιά που θα δούμε και τον τομέα των διαλύσεων να θέλει το τελευταίο τρίμηνο να είναι πάντα το πιο ισχυρό, να το δούμε να είναι ίσως από τα πιο ασθενή φέτος. Άρα σπάνε κάθε πρόβλεψη, κάθε προηγούμενη πρόβλεψη, κάθε ιστορικό που γνωρίζουμε. Εγώ θεωρώ ότι η κυκλικότητα της ναυτιλίας, αλλά αν θέλετε και η κυκλικότητα της παγκόσμιας οικονομίας, ίσως αρχίζει πάλι και αλλάζει. Δηλαδή, στη ναυτιλία λέμε ότι υπάρχει ένας επταετής κλάδος, που διαρκεί, αν θέλετε, κάθε 7 χρόνια έχουμε μία κρίση και το καθεξής. Από το 8 έχουμε 15, ήδη είμαστε στον 7ο χρόνο. Ούτε η παγκόσμια οικονομία έχει αναπτυχθεί, ούτε η ναυτιλία έχει αναπτυχθεί. Όσο για το δίκτυο BDI, εχθές έκλεισε 640 μονάδες. Να θυμίσω ότι το Φεβρουάριο του 2015 είχε κάνει το ιστορικό χαμηλό των 509 μονάδων. Ελπίζω να μην πέσει κάτω από τις 600 μονάδες. Όχι ότι θα είναι μεγάλη διαφορά το 640 με το 590, αλλά αν θέλετε, αυτό δημιουργεί και ένα κλίμα, έτσι, το οποίο επηρεάζει γενικά όλο τον κλάδο. Και σε μια περίοδο που έχουμε και προβλήματα δανειοδότησης από τις τράπεζες. Και επίσης να δούμε, διότι αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει επίσης σε τις συντοχές άλλων των 56 μεγάλων τραπεζών της Ευρωζώνης, έχουν και ναυτιλιακά δάνεια. Οι πιο μεγάλες δεν έχουν. Σαφέστατα έχουν ναυτιλιακά δάνεια. Έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ, αν θέλετε. Και ας δώσω ένα στοιχείο, ότι τώρα τα πρόσφατα stress test για τις ελληνικές τράπεζες, ο κλάδος που αυξήθηκε περισσότερο τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή τα NPLs, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ήταν ο κλάδος ναυτιλίας, ο οποίος πήγε από το 21% στο 30%. Από το 21% στο 30% ναι, τα κόκκινα δάνεια της ναυτιλίας. Των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και αυτό οφείλεται ουσιαστικά στην πτώση της ναυλαγοράς. Αυτό μιλάμε για ελληνικές εταιρείες που έχουν πάρει δάνεια από ελληνικές τράπεζες. Σε όλους τους κλάδους, και στο real estate και στις εταιρικές. Είναι και η ακτοπλοεία μέσα σε αυτό το που μας λέτε. Είναι η ακτοπλοεία, αλλά πιο πολύ είναι η ποδοπόρος ναυτιλία. Ποδοπόρος ναυτιλία, μάλιστα. Γιατί γνωρίζαμε ότι είναι πάνω από ένα δις, νομίζω, τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί προς τις ναυτιλιακές. Είναι παραπάνω. Είναι παραπάνω από ένα δις. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε αυτά τα νούμερα και τα πρώτα στοιχεία. Να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λογοθέτη. Και για τις πληροφορίες, τα καλά, μας τα αφήσετε για το τέλος.